Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από την ενέδρα στην οποία έπεσαν οι ανταποκριτές του Sky News στην Ουκρανία. Η ομάδα του Sky News δέχτηκε επίθεση 30 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου σε μια ήσυχη τοποθεσία που γρήγορα μετατράπηκε σε πεδίο μάχης όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έγινε στόχος ρωσικών πυρών. Ο εικονολήπτης Ρίτσι Μόκλερ χτυπήθηκε 2 φορές από σφαίρες στο αλεξίσφαιρό του, ενώ ο ανταποκριτής Στιούαρτ Ράμζι τραυματίστηκε. Τελικά το τηλεοπτικό συνεργείο κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να βρει καταφύγιο σε ένα εργοστάσιο της περιοχής, γλιτώνοντας από θαύμα. Το γύρο του διαδικτύου κάνουν και εικόνες από ρωσικό ελικόπτερο που καταρρίφθηκε έπειτα από πλήγμα από φορητό αντιεροπορικό πυραυλικό σύστημα των Ουκρανών στρατιωτών. Οι Ουκρανοί φαίνεται ότι προσπαθούν να αντισταθούν με κάθε τρόπο και βίντεο αναρτώνται συνεχώς με πολίτες που υποστηρίζουν ότι χτυπήθηκαν στόχοι. Από την πλευρά του, αδιάλακτος ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιμένει στη θέση του για αποστρατιωτικοποίηση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Καλύπτονται με τους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας τους σαν ζωντανή ασπίδα. Ποιος το κάνει, φυσικά οι νεοναζί. Υπάρχουν και παραστρατιωτικοί από τη Μέση Ανατολή, από ορισμένες χώρες της Ευρώπης. Ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε με οργή στην απόφαση του ΝΑΤΟ να μην προχωρήσει στην επιβολή ζώνη αεροπορικού αποκλεισμού στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι τα κράτη-μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας βρίσκονται σε αυτούπνωση. Η Ουκρανία δεν θα βιώσει όλη η Ευρώπη. Αν η Ουκρανία πάει η Ευρώπη. Η προσπάθεια εκένωσης της Μαριούπολης συνεχίζεται, με το Δήμαρχο να καταγγέλει όμως συνεχείς βομβαρδισμούς. From Russian side and they continue to destroy Mariupol. Ωστόσο, πέρα από τις μάχες και τις αιματηρές συγκρούσεις, εκτυλίσσεται ένα ανθρώπινο δράμα. Χαοτική είναι η εικόνα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Λβίβ, καθώς εκατοντάδες Ουκρανοί που ήθελαν να εγκαταλείψουν το Κίεβο προσπάθησαν να βρουν τρένο. Κάποιοι καταραίουν καθώς οι συνθήκες είναι δύσκολες με την κούραση και τον συνωστισμό. Εικόνες παρακτικές, καθώς με λιγοστά υπάρχοντα στα χέρια εγκαταλείπουν την ίδια τους την πατρίδα.